Η χθεσινή μέρα θα μείνει ως μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του Απιθύτα και γενικά του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Πρώτη φορά είδαμε τέτοια αστυνομική δύναμη να αναπτύσσεται μέσα στην Πανεπιστημιούπολη, χωρίς λόγο. Οι φοιτητές που ήταν στην κατάληψη του κτηρίου διοίκησης είχαν αποφασίσει να αποχωρήσουν. Όλο αυτό δεν ξέρω για ποιους λόγους έγινε, πάντως θέλω να κάνω μια έκκληση προς την κυβέρνηση, προς τον Πρωθυπουργό, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Πιστεύω ότι έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν την ειρήνη και την ομαλότητα και στα πανεπιστήμια και στην κοινωνία. Υπάρχει μια στρατηγική της έντασης από την κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα για να προκληθούν επεισόδια και εντάσεις. Δεν θα πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Εμείς ως ακαδημαϊκή κοινότητα, ως πανεπιστημιακή κοινότητα, συμπαραστεκόμαστε στους φοιτητές που διεκδικούν κάποια αιτήματα που είναι δίκαια. Το ένα είναι ότι να αποσυρθεί ο νόμος 4777, ο νόμος Χεραμέως Χρυσοχοΐδη, που είναι αντισυνταγματικός και προβλέπει μόνιμη παρουσία της αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν είναι ούτε αποδεκτό πουθενά στην Ευρώπη, ούτε μπορεί να είναι, θα αποδειχθεί μάλλον ατελέσφορο. Δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα. Τα προβλήματα λύνονται ακαδημαϊκά, με διάλογο, συζήτηση, συνεννόηση. Κάνω μια έκκληση να μην καταστρέφεται το Απιθύτα από τέτοιες βάρβαρες επεμβάσεις αστυνομικών δυνάμεων, να γίνει διάλογος όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας, η Σύγκλιτος, οι Βρετανικές Αρχές, να συζητήσουν με τους φοιτητές, με τους εργαζόμενους, τους διοικητικούς και να βρούμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο. Πρέπει να ξανανοίξουν τα πανεπιστήμια, να έρθουμε στις αίθουσες να κάνουμε μαθήματα με όλα τα μέτρα και σταδιακά και με κανόνες υγειονομικής προστασίας.